Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μπάσκετ City και σήμερα εδώ. Τετάρτη 2 Μαΐου. Χθες Πρωτομαγιά δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ, καταλαβαίνετε, λόγω της απεργίας. Σήμερα είμαστε εδώ κανονικά στην εκπομπή μας, στο μπασκετικό διόρο, στην μπασκετική ζώνη του Λίμπερο, από τις 8 μέχρι τις 10. Καθημερινά, εμείς εδώ ως Μπάσκετ City, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Γιάννης ο Γιάννης με τον Σταύρο Κόλγα εδώ, Δευτέρα και Παρασκευή. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μπαίνουμε πια και σε αγωνιστική εβδομάδα και στην Α1. Είναι σαν να πέρασε κανένας χρόνος από την προηγούμενη φορά που υπήρχε αγωνιστική δράση, καθώς έχουν περάσει δύο Σαββατοκύριακα. Είμαστε στις περίπου 2,5 εβδομάδες. Πάμε για την Τρίτη. Δεν θα είναι Τρίτη ακριβώς, γιατί το Σάββατο θα έχουμε αγωνιστική. Από τη στιγμή που τελείωσαν οι υποχρεώσεις, και πολύ άδοξα μάλιστα, οι υποχρεώσεις των ομάδων της Ευρωλίγκα, ήμασταν το μοναδικό πρωτάθλημα το οποίο δεν είχε αγωνιστική δράση κατά τη διάρκεια των play-off της Euroleague. Και στην Ισπανία παίζανε, και στη Λιθουανία παίζανε, και στην Τουρκία παίζανε, και όπου είχε τέλος πάντων ομάδα που είχε στην Ευρωλίγκα, απλά που ήταν στα play-off της Ευρωλίγκα, απλά δεν έπαιζε αυτή και θα παίξει ένα άλλο χρονικό διάστημα εξαναβολής παιχνίδι. Σε εμάς εδώ αποφασίσαμε ότι τρεις εβδομάδες είναι πολύ καλά, είναι ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα για διακοπή, και μάλιστα στο τέλος της σεζόν, Μάιο μήνα. Και έτσι ξαναξεκινάμε τώρα το ερχόμενο Σάββατο και θα παίξουμε τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε 8 μέρες μάλλον, Σάββατο, Τετάρτη και Κυριακή που θα τελειώσει η κανονική περίοδος. Και μετά θα ξεκινήσουν τα play-off. Έχουμε τον δικό μας τρόπο, είναι γνωστό αυτό. Είναι τρόπος ο οποίος βέβαια σίγουρα δεν βολεύει κανέναν. Δεν βολεύει κάποιον. Πόσο μάλλον, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, από τη στιγμή που οι ελληνικές ομάδες δεν πήγαν σε πέμπτο παιχνίδι, υπήρχε λόγος να υπάρχει διακοπή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε Πέμπτη από τη Ζαλγκύρης. Και όμως αγωνιστική το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα μιλήσουμε και για Ευρωλίγκα, η οποία τελείωσε άδοξα για τις ελληνικές ομάδες, που όπως και να το κάνουμε κάθε χρόνο, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, ο στόχος είναι η παρουσία στο Final Four. Δεν θα έχουμε κροσόπηση φέτος, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ και του Ολυμπιακού από τη Ζαλγκύρης. Γενικά τώρα αυτοί και οι δύο είναι λίγο σε μια φάση έτσι περίεργη, και αν για το Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είναι κάτι συνηθισμένο, γιατί η τελευταία του παρουσία σε Final Four ήταν πριν 7 χρόνια, για τον Ολυμπιακό είναι κάτι που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, και είναι σε μια φάση που το παθαίνουν αρκετές ομάδες που έχουν κάποιους στόχους στην Ευρώπη. Η προσαρμογή λίγο μετά στο εγχώριο πρωτάθλημα είναι λίγο ζόρι. Βέβαια, αυτοί και οι δύο δεν έχουν κάποιο ζήτημα, είναι η αλήθεια. Καθώς εκτός πολύ, 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 πολύ συγκλονιστικού επρόπτου, πάλι δώσαν στους τελικούς, αλλά σίγουρα ένα κομμάτι του κινήτρου μέχρι να φτάσουν εκεί είναι ζητούμενο και για τους δύο, που είχαν στόχο να είναι στο Βελιγράδι. Δεν τα κατάφεραν. Νομίζω ότι και οι δύο εμφανίστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών στα προημιτελικά, και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ, κυρίως ο Ολυμπιακός με τη Ζαλγκύρης, και τώρα το πληρώνω. Έχω να πούμε και για NBA φυσικά, για όσα γίνονται στα play-off, τα οποία καθημερινά μπορεί να μην έχουν, μπορεί το κάθε ξενύχτη να μην αξίζει και τόσο όσον αφορά την ποιότητα που παρακολουθούμε, γιατί είναι και play-off πλέον, δεν είναι η κανονική περίοδος που ήταν οι περισσότεροι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τώρα και πολύ ξύλο πέφτει και πολλά νεύρα υπάρχουν. Σε αυτό το κομμάτι αξίζει. Μπορεί να βλέπουμε τόσο πολύ καλά παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τώρα που έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η τελική των περιφερειών, αλλά και μεγάλες αποδόσεις βλέπουμε κάποιους παίχτες, και μεγάλες νίκες, και κάποιες εκπλήξεις ώρες-ώρες. Γενικά, όσοι το λέει η καρδούλα μας και ξενυχτάμε λίγο παραπάνω ή ξυπνάμε, και εγώ το έχω ξαναπεί ότι έτσι το δουλεύω με το NBA, χτυπάει το ξυπνητηράκι μου 3 η ώρα, 4. Ξυπνάω, βλέπω. Άμα χρειαστεί να ξανακοιμηθώ, ξανακοιμάμαι. Άμα δεν, το παίρνω σερί. Γιατί άμα το πάρω από κατευθείαν, κάπου θα με πάρει ο ύπνος, δυστυχώς. Έχουμε να πούμε λοιπόν και για NBA, έχουμε να πούμε για Ευρωλίγκα, έχουμε φυσικά Final Four Champions League.
γιατί μπορεί να έχουμε επιστροφή στην Α1. Αλλά η μοναδική ελληνική ομάδα που εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν είναι άλλη από την ΑΕΚ, έτσι, η οποία την Παρασκευή θα παίξει με τη Μούρθια στο ΆΚΑ και αν τα καταφέρει εκεί, την Κυριακή θα πάει στον τελικό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησαν. Η μοναδική ομάδα πλέον που διεκδικεί κάτι στην Ευρώπη είναι η ΑΕΚ. Είναι το τριήμερο του μπασκετικού Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε το περασμένο Σάββατο με τον Προμηθέα και νομίζω ότι αν στην ήττα από τον ΠΑΟΚ είχε προβληματίσει στο παιχνίδι με τον Προμηθέα, έδειξε ότι δεν ξέρω αν πνευματικά είναι έτοιμη. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι στο μυαλό πολλών παιχτών και όταν είναι και ξένοι ειδικά, είναι λίγο δύσκολο να τους βάλεις στη λογική τόσο πολύ της ομάδας και ότι αυτό που λένε όλοι οι προπονητές στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ εδώ και καιρό από τη στιγμή που κατάφερε να μπει στο Final Four του Champions League, πνευματικά και από όσο ξέρω και μέσα στον οργανισμό, όλοι μιλάνε για αυτά τα παιχνίδια. Οπότε δεν θα πω φυσιολογικό το ότι έχασε από τον Προμηθέα εντός έδρας, αλλά επειδή φέτος ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, πραγματικά, και νομίζω θα δούμε και πολύ ωραία play-off όσον αφορά κάτω από το 2. Επειδή φέτος ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και υπάρχουν καλές ομάδες, πραγματικά υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Προμηθέας, υπάρχει το Λαύριο, υπάρχει ακόμα και η Κίμη, μπορεί να είναι πιο κάτω. Αν δεν είσαι στο 100%, μπορείς να χάσεις οποιονδήποτε από μια τέτοια ομάδα. Από τέτοιες ομάδες μπορείς να χάσεις είτε εντός είτε εκτός. Και ο Προμηθέας, επειδή φέτος θα πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά, το γεγονός ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική περίοδο δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, από νωρίς είχε στείλει τα μηνύματα. Είναι μια ομάδα πολύ καλή, γεμάτο ρόστερ, καλός προπονητής, μεθοδικότητα, πολύ καλή δουλειά. Και το γεγονός ότι έχει κερδίσει μια ομάδα του Βεληνικού στην Προμηθέα Πάτρας, στο Παλατάκι τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, την ΑΕΚ νομίζω δύο φορές κιόλας και τον ΠΑΟΚ δύο φορές. Και γενικά είναι στην τρίτη θέση στην 23η αγωνιστική, είναι αρκετά πιθανό να είναι στην τρίτη θέση και στο τέλος της κανονικής περίοδου. Λέει πολλά. Έτσι, γιατί δεν είναι. Στο πρωτάθλημα φαίνεται η κάθε ομάδα το τι ακριβώς κάνει. Πότε έχει κοιλιά, πότε δεν έχει, πότε βρίσκει ρυθμό, πότε φορμαρίζεται. Και ο Προμηθέας έχει μια πολύ σταθερή πορεία. Λέγαμε στα μέσα της σεζόν ότι επειδή ο Προμηθέας δεν είναι μια ομάδα που έχει το βάρος φανέλας του κόσμου και όλα αυτά από πίσω, ότι αν έρθουν 2-3 ήττες μπορεί να τον πάρει από κάτω. Ήρθαν 2-3 ήττες και όχι δεν τον πήρε από κάτω, αλλά κατάφερε και αντέδρασε. Οπότε όπως όλα δείχνουν, ο Προμηθέας ήταν τρίτος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια απόσταση από την ΑΕΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο, ουσιαστικά είναι δύο οι νίκες που έχει διαφορά από την ΑΕΚ, καθώς την έχει κερδίσει δύο φορές, και το Λαύριο είναι πιο πίσω. Το Λαύριο παίζει να κινδυνεύσει εκεί στο 6 από την Κίμη. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λοιπόν που έχει το Final Four μπροστά της έδειξε και στο μάτς με τον Προμηθέα ότι δεν είναι έτοιμη για μεγάλα παιχνίδια. Αν και βέβαια δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν την Παρασκευή για παράδειγμα με τη Μούρθια κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση και καταφέρει να κερδίσει και να πάει στο τελικό. Και μετά στο τελικό, σε ένα γεμάτο γήπεδο, να καταφέρει να κερδίσει και την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Όταν πας στο Final Four και γενικά σε πράγματα που κρίνονται στην ημέρα, να το πω έτσι, η ΑΕΚ τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει σε παιχνίδι ημέρας τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου. Έχει κερδίσει στον τελικό του κυπέλου τον Ολυμπιακό πάλι σε παιχνίδι ημέρας. Σε μάτς τα οποία στην Ευρώπη έπρεπε είτε να ξεπεράσει διαφορές είτε να βάλει έναν παραπάνω πόντο από τον αντίπαλό της, το έκανε έστω και στο τέλος. Οπότε είναι πολύ περίεργη η φετινή ΑΕΚ, πραγματικά. Η πορεία της στο πρωτάθλημα δεν σε πείθει. Είναι μια ομάδα που μετά από 24 παιχνίδια έχει 10 ήττες. Αλλά σε μεγάλα μάτς μέχρι τώρα έχει καταφέρει, θες με τύχη, θες με ικανότητα, θες με momentum, θες με συγκυρία, με οτιδήποτε, σε μεγάλα μάτς έχει καταφέρει να πετύχει μεγάλα πράγματα. Είναι κυπελούχος Ελλάδος. Αυτή η ΑΕΚ που έχει χάσει δύο φορές από τον Προμηθέα, που έχει χάσει δύο φορές από τον ΠΑΟΚ, που έχει χάσει από τον Λαύριο, που έχει χάσει από τον Πανιόνιο, που εκτός έδρας
όταν κερδίζει, κερδίζει πολύ δύσκολα. Είναι κυπελούχος Ελλάδος και η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη. Διοργανώνει το Final Four. Και από τη στιγμή που το διοργανώνει, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα μικρό προβάδισμα τουλάχιστον πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Τώρα, όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια και θα δούμε πώς είναι οι ομάδες και το πώς βγαίνουν τα μάτς, το τι θα γίνει. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μπροστά της το Final Four. Την Παρασκευή είναι το παιχνίδι με τη Μούρθια. Άλλος ημιτελικός είναι αυτός στη Λούντβιγκσμπουργκ με τη Μονακό. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Η αλήθεια είναι στο μυαλό των περισσότερων η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Ειδικά από στιγμή που στην κλήρωση βγήκε με τη Μούρθια, θεωρητικά πάλι την πιο αδύναμη. Αν και η Μούρθια απέκλεισε την Ερήφη, απέκλεισε και την Καρσίγιακα στα προημιτελικά και στους 16. Και έχει δείξει ότι είναι και πολύ καλή ομάδα η συγκεκριμένη, τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο του Champions League. Από τη Ludwigsburg που έχουμε εικόνα και την έχουμε δει, δεν μας έχει κάνει καθόλου εντύπωση το ότι είναι στο Final Four. Είναι μια ομάδα που παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο μπάσκετ με τρομακτική ενέργεια σε άμυνα και rebound. Με μια δεκάδα-ενδεκάδα παιχτών που είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Με πάρα πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από 4-5 κατοχές γίνονται και αλλαγές από τον προπονητή, έναν Αμερικανό προπονητή που έχουν εκεί. Του έχει προκύψει ένα θέμα, ένα τραυματισμό που είναι σημαντικό γιατί ο Σίαρς, ο Αμερικανός που χτύπησε και δεν θα είναι στο Final Four γιατί χτύπησε σοβαρά στο γόνατό του, είναι απουσία. Αν και η αλήθεια είναι ότι η Ludwigsburg δεν έχει ξέρεις ένα-δύο πρωταγωνιστές. Είναι μια ομάδα που βασίζεται πολύ στο σύνολο και στην πολύ μεγάλη ισορροπία που έχει σε αυτό. Αλλά ο Σίαρς, επειδή παίζει έτσι περίεργα και με τους ψηλούς της, έβγαινε πολύ ξύλο σε άμυνα και πέσε πολύ καλό στο rebound. Και θα είναι απουσία. Από τη Μονακό είναι η αλήθεια ότι έχω ελάχιστη εικόνα, αλλά το γεγονός ότι τα πήγε, πέρασε σχεδόν από τους ομίλους, ζορίστηκε λίγο στα νοκάουτ, αλλά είναι στο Final Four. Λέει αρκετά και είναι ομάδα με μεγάλο budget, ομάδα που διεκδικεί για το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Βέβαια, είναι γαλλική ομάδα. Τι και αν σημαίνει αυτό. Στο γαλλικό μπάσκετ, έτσι, η ένταση και η πίεση είναι λίγο άγνωστες λέξεις. Τώρα την ΑΕΚ που το διοργανώνει στην έδρα της, που ξέρει ότι το περιμένουν όλοι πώς και πώς μετά από 50 χρόνια από το 1968. Σίγουρα για την ΑΕΚ είναι ένα παραπάνω βάρος. Το γεγονός ότι έχει κάνει αυτές τις ήττες στο πρωτάθλημα δείχνει ότι υπάρχει αγωνιστικό ζήτημα. Εντάξει, αγωνιστικό ζήτημα, όπως το βλέπεις την ΑΕΚ φέτος όλη τη χρονιά, έχει θέμα. Έτσι, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που βασίζεται ξεκάθαρα στο επιθετικό ταλέντο των καλών Αμερικανών της, των καλών και ακριβών Αμερικανών της. Κάτι που σημαίνει ότι και το διάβασμα από τον αντίπαλο πολλές φορές είναι εύκολο και δεν υπάρχει plan B όταν δεν είναι σε μέρα. Δηλαδή, αν ο αντίπαλος καταφέρει να περιορίσει το Χάρης, κόβει πολύ μεγάλο κομμάτι από την επιθετική δημιουργία της. Αν αφήσει εκτός ρυθμού τον Πάντερ που έχει έρθει μέσα σε ζώνη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ, κάνει το ίδιο. Αν προσέξει λίγο το Σάκοτα και τον αφήσει να βρει ρυθμό έξω από τα 75, χαλάει πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ αγωνιστικά εκεί που κρίνεσαι όλη τη σεζόν στο πρωτάθλημα τα πηγαίνει άσχημα. Γιατί στο πρωτάθλημα είναι ο καθρέφτης που τι έχει κάνει όλη τη χρονιά. Στις άλλες διοργανώσεις που είναι και θέμα ημέρας και θέμα και λίγο τύχης και όλα αυτά τα έχει παίξει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Έχοντας κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, παίζοντας τον ημιτελικό στην έδρα με τον Παναθηναϊκό και κερδίζοντας τον τελικό με τον Ολυμπιακό, που εκεί νομίζω ότι έχει κάνει την καλύτερη φετινή εμφάνιση. Και τώρα έχει το Final Four στην έδρα της, που είναι σίγουρα ένα στοιχείο που μπορεί να της δώσει όθηση, αλλά μπορεί να της δώσει και περαιτέρω βάρος σε ένα γεμάτο γήπεδο που θα πιέζει για την κατάκτηση του τίτλου. Θα δούμε το πώς θα αντιδράσει. Το ότι δεν είναι καλά το τελευταίο καιρό το καταλάβαμε και από την ήττα από τον Προμηθέα. Είπαμε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μούρθια, θεωρητικά το πιο εύκολο αντίπαλο από τους 4 του Final Four. Αλλά εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, ακόμα και για τους δύο μεγάλους, όταν παίζει ελληνική ομάδα με ισπανική ομάδα, όπως να είναι ελληνική, όπως να είναι ισπανική, όποιες και να είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να φοβούνται την ελληνική ομάδα. Στην προκειμένη ΑΕΚ είναι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο σκέφτονται οι περισσότεροι.
Θα το δούμε όμως. Μπορεί και να διαψευστούμε. Μπορεί η ΑΕΚ να κάνει ένα φοβερό μάτς και να κερδίσει πολύ εύκολα τη Μόρφη και να πάει στο τελικό. Αποκλείεται. Όλα γίνονται. Σε παιχνίδια που κρίνονται σε μια μέρα, σε ένα 40 λεπτό, σε τίτλους μάλλον που κρίνονται σε ένα-δύο 40 λεπτά, αυτό είναι πραγματικά θέμα ημέρας, θέμα τύχης και όλα αυτά. Λοιπόν, FM και εδώ τα μηνύματά σου στο 545-26, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Το μήνυμα χρεώνεται με ένα 24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Η ομάδα μας στο Facebook πάντα ενεργεί, Basket City. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Κάνετε το αίτημα για να μπείτε μέσα. Basket City όλο μαζί. Το C κεφαλαίο. Και από εκεί κάνουμε επίσης κουβέντα. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι η Auto Green Παντελίδης. Με μπαταρίες, με λιπαντικά, με χημικά, με αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Όλα αυτά στον Auto Green Παντελίδης στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα. 2310-938-875. Μαζί μας είναι και ο Δόξας, μπαχαρικά και βότανα. Ό,τι τραβάει ο νου σας και έχει να κάνει με μπαχαρικά και βότανα είναι στο Δόξα για εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση. Στον Ολυμπίου Διαμαντή 21-2310-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr και από εκεί μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε στο κομμάτι του μπαχαρικού. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνουμε λίγο κουβέντα και για Ευρωλίγκα και για τις ομάδες που προκρίθηκαν και φυσικά για τις δύο ελληνικές που δεν τα κατάφεραν. Αργότερα θα αναφέρουμε και το ρεπορτάζ τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ που μπαίνουν σιγά σιγά σε αγωνιστική εβδομάδα. Έχουμε να πούμε και για Α2 τι έγινε. Έχουμε να πούμε πολλά και για NBA. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά και μπασχετικά μέχρι και τις 10 εδώ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φυσικά ο Γιάννης Ζάτσης ως γνήσιος μπασχετικός μου λέει στις 8.30 ώρα βάλε ο τε. Ωραία, και εγώ λέω γιατί μου το λέει. Νομίζω ότι θέλει να παίζει μπάλα εκεί πέρα να βλέπει. Και φυσικά ως γνήσιος μπασχετικός ο Γιάννης Ζάτσης έχει βάλει να βλέπουμε Φενέρμπαχτσε Τόφαστρε, φίλε, που ξεκίνησε 8.30 ώρα. Ωραία. Λοιπόν, παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα. Ας κάνουμε λίγη κουβέντα για Ευρωλίγκα. Καθώς όπως και να το κάνουμε, η απουσία ελληνικής ομάδας από το Final Four στο Βελιγράδι είναι μια αποτυχία. Να πω την αλήθεια, δεν βλέπω από την αρχή της σεζόν φέτος, δεν έλεγα πολύ μεγάλο φαβορή στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και δεν μου έχει κάνει εντύπωση το Τζαλγκίρις είναι εκεί που είναι. Και νομίζω ότι μαζί με τη ΤΣΣΚΑ σε διάρκεια, και πάλι ΤΣΣΚΑ όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια, είναι οι ομάδες που έχουν παίξει ίσως το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρ, ναι μεν είναι στο Final Four, ναι μεν έχει τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά, αλλά δεν έχει πείσει όλη τη διάρκεια της σεζόν. Βέβαια, ούτε πέρσι είχε πείσει σε όλη την κανονική περίοδο. Έκανε 3-0 με τον Παναθηναϊκό, κέρδισε και το 2 μάτς στην Κωνσταντινούπολη και πήρε το τίτλο. Η Ρεάλ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι η παρουσία αυτών των ομάδων στο Final Four δείχνει ότι, ανάλογα με το ποιες πήγαν δηλαδή, ότι φέτος δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φαβορί και τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια όλοι ξεκινάνε από το 25% στο Final Four του Βελιγραδίου που θα γίνει εκείνο το τρίμερο 18 με 20 Μαΐου. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, το λέγαμε και όταν προέκυψε το ζευγάρι με Τζαλγκίρις, είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό, παρότι είχε και το πλεονέκτημα έδρας, γιατί η αλήθεια είναι ότι Ζαλγκίρις περισσότερο ήταν τώρα σε αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αλλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν Ζαλγκίρις ήταν μια ομάδα πολύ καλή προπονητικά, πάρα πολύ καλή προπονητικά, με πολύ στοχευμένες επιλογές στο ρόστερ της από τον Γιασικεβίτσιους και φθηνές επιλογές σε σχέση με το ποιος είναι ανταγωνιστή, ομάδες δηλαδή που έχουν budget 15, 20, 30, 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά πολύ έξυπνες. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, και το λέω γιατί είδα και το Τόφας πριν και το θυμήθηκα, είναι η επιλογή του Μίτσιτς που πήρε η Ζαλγκίρις, που πήρε ο Σάρας. Ο Γιασικεβίτσιος είναι φρικιό με το μπάσκετ. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί σε ένα ρεπό να κάθεται και να βλέπει 24 ώρες παιχνίδια για να δει ένα παίχτη που έπαιζε στην Α2 Τουρκίας, λέμε παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν
πρέπει να πούμε ότι η Ζαλγκύρης έκανε πολύ στοχευμένες επιλογές και φθηνές με βάση το budget που είχε. Και εκεί που είχε το Μίτσιτς, ένα παίχτη που δεν ήταν στο top επίπεδο και έκανε πολύ καλή σειρά με τον Ολυμπιακό. Τον πήρε πέρσι από την Τόφας που έκανε παπάδες. Στη θέση του Ολυμπιακού για τον Ρόμπερτς, ένα παίχτη που ήταν 10 χρόνια στο NBA, έχοντας συγκεκριμένους ρόλους. Δεν είναι τυχαίο και τον πλούσε και πολύ κιόλας. Θέλω να πω ότι οι επιλογές του ενός ρόστερ και οι επιλογές του άλλου ήταν πολύ διαφορετικές, πολύ πιο αθλητικοί, πολύ πιο φρέσκες Ζαλγκύρης, και το απέδειξε και στο κεπτοπιστήμιο. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 2-0, γιατί αν έκανε το 2-0 στο σεφ και έφερε ξανά τη σειρά πίσω, δηλαδή και με 2-0 στο Κάουνας, νομίζω ότι και με τα προβλήματα που είχε και με τους τραυματισμούς και με όλα αυτά που τον ταλαιπώρησαν, σε ένα γεμάτο σεφ μπορεί να το έπαιρνε το παιχνίδι και να πήγαινε αυτό στο Βελιγράδι. Που δεν το έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχασε το πρώτο στην παράταση. Μου φαινόταν και αποδείχθηκε και επί του πρακτέου ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει εκεί. Να κερδίσει σε ένα παιχνίδι στο Κάουνας. Δεν το κατάφερε. Πλέον ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μεγάλο στόχο το Βελιγράδι, δεν τα κατάφεραν να είναι εκεί και τώρα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι σε μια μεταβατική σεζόν, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μας. Δεν ξέρω αν στον Πειραιά το σκέφτονται ακριβώς έτσι. Γιατί φάνηκε σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, καταρχάς δεν είχε το Σπανούλη σχεδόν στο πρώτο μισό τη κανονική περίοδου. Στο τέλος είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς που όταν είναι τόσοι πολλοί δεν μπορεί να είναι μόνο ατυχία. Κάτι γίνεται. Ο Ολυμπιακός πλέον νομίζω ότι είναι στη φάση που ήταν πριν αναλάβει ο Ιβκοβιτς και αλλάξει το σκηνικό και το ρόστερ που είχε. Δηλαδή από εκεί που έπαιρνε τον Κλέιζα και τον Τσίλντρες και έδινε να κάνει λεφτά, να πάει σε πιο στοχευμένες επιλογές και να χτίσει γύρω από αυτό. Όπως και το έκανε τότε με τον Σπανούλη, με τον Πρίντεζη, με τον Πανικολάου, με τον Μάντζαρη. Απλά από τότε έχουν περάσει 5 χρόνια, 6. Ο Σπανούλης είναι πλέον 35 και έχει θέμα στο γόνατο. Εδώ και καιρό πολύ. Ο Πρίντεζης είναι 33. Η Ευρωλίγκα έχει 33, έχει 30 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Του χρόνου θα έχει 34 με συν 2 ομάδες που μπαίνουν. Είναι πάρα πολύ επιθετική πλέον η κατάσταση. Αν δεν έχεις ένα αθλητικό ρόστερ και γεμάτο, δηλαδή όταν θα έχεις 1-2-3 απουσίες να μπορείς να τις καλύψεις, όπως είχε Ρεάλ για παράδειγμα. Γιατί η Ρεάλ που είναι στα Final Four δεν είχε το Γιούλο όλη τη χρονιά και γύρισε τώρα. Μέσα στη σεζόν σε κάποια φάση έχασε τον Αγιόν, έχασε τον Ράντολφ, αλλά έχει και γεμάτο ρόστερ και έτοιμο να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δίκαια αποκλείστηκε από τη Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης ήταν καλύτερη, εγώ θα πω ότι ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μπορεί να ήταν καλύτερη και ήταν σίγουρα καλύτερη στη σειρά. Το παραδέχτηκαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και στις δηλώσεις του. Στις δηλώσεις τους γενικά ότι η Ζαλγκύρης ήταν καλύτερη. Η Ζαλγκύρης. Τώρα έρχονται ωραία μηνύματα. Τέλος πάντων. Έλεγα λοιπόν ότι για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, όπως ήταν όλη τη χρονιά, το μπάσκετ που έπαιξε απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, στη Ζαλγκύρης, και όπως ήταν η σειρά, η Ζαλγκύρης είναι δίκαιο στο Final Four. Ξεκάθαρα. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Δεν ξέρω θα γίνει το προπονητή, είναι η αλήθεια. Πιθανολογώ ότι αν δεν τα καταφέρει στους τελικούς, μάλλον θα πάει σε μια εντελώς αλλαγή φιλοσοφίας και με νέο προπονητή. Αν τα καταφέρει εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πιθανό να μείνει ο Σφερόπουλος. Γενικά στον Ολυμπιακό το έχουν αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουν αρκετή υπομονή στο κομμάτι των προπονητών. Απλά ο Σπανούλης του χρόνου θα είναι 36. Πριν ήταν 34, ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να αλλάξει και τη φιλοσοφία του και το πώς κινείται για το ρόστερ που θα κάνει. Έτσι. Και το παράδειγμα του Μίτσιτς με τον Ρόμπερτς στα δικά μου τα μάτια είναι χαρακτηριστικότατο. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο το λέγαμε με τον Σταμάτη όταν βλέπαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης αυτή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, ας πούμε, η επιλογή του Μπόμπι Μπράουν. Ο οποίος Μπόμπι Μπράουν να παίξει πολύ μεγάλη καριέρα. Αναμφισβήτητα είναι σκόρερ πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, στην Κίνα. Δεν ήταν τυχαία στο ρόστερ των Houston Rockets. Αλλά είναι ένας παίχτης επειδή έχουν 34 χρονών. Τα καλά τα μπασκετικά του χρόνια είναι πίσω. Θέλει να κάνει ακόμα ένα-δύο συμβόλαια προφανώς να πάρει καλά λεφτά
και μετά να αποσυρθεί. Και ο Ολυμπιακός αυτό το παίχτη ποντάρισε τι. Δεν ποντάρισε τίποτα, θα πω εγώ. Ή έκανε ένα πολύ λάθος ποντάρισμα τουλάχιστον για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Μιλάω για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Γιατί δεν έπαιζε κιόλας. Δηλαδή, τα λάθη του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια της σεζόν του βγήκανε όλα, μα όλα, στη σειρά με τις Ζαλγκίρις. Στο ζευγάρι μου αυτό ήταν άτυχος. Γιατί πραγματικά πέτυχε απέναντι μια πολύ καλή ομάδα. Η Ζαλγκίρις τον κέρδισε σε ένα παιχνίδι, τον κέρδισε από τα τρίποντα. Σε ένα άλλο έφτανε μέσα στη ρακέτα του όπως ήθελε. Και γενικά η Ζαλγκίρις, ό,τι σε έβγαινε ο Ολυμπιακός, το έπαιρνε. Και έτσι πέρασε. Και έτσι είναι πολύ δίκαια στο Final Four. Και για μένα, ξαναλέω, έτσι όπως έχουμε δει όλες τις ομάδες αυτές του Final Four φέτος, και τη Real και την Fenerbahce και τον Ολυμπιακό, και την Ζαλγκίρις και την Τσεσεκά, για μένα ξεκινάνε όλοι από το 25% και βλέπουμε. Τώρα, στην άλλη σειρά του Παναθηναϊκού, εκεί νομίζω ήταν πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ήταν πιο πολύ στη λεπτομέρεια η κατάσταση. Να πω την αλήθεια, περίμενα πολύ να δω το φετινό Παναθηναϊκό στα προημιτελικά. Γιατί πέρσι με είχε απογοητεύσει, αλλά πέρσι ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί ο Πασκουάλ ανέλαβε στη μέση τη σεζόν άλλο ρόστερ, το βρήκε έτοιμο. Φέτος έχτισε αυτό στην ομάδα, αυτό είχε τη φιλοσοφία τη, αυτό έβαλε όσα πράγματα ήθελε να βάλει, αυτό δεν έβαλε όσα δεν μπήκανε τέλος πάντων. Και να πω την αλήθεια, τον περίμενα τον Παναθηναϊκό πολύ πιο έτοιμο από όσο εμφανίστηκε στα μάτς με τη Ρεάλ. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, βέβαια, είναι λίγο ιδιάζουσα κατάσταση. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό. Έχει να κάνει και με την όλη περιδέως ατμόσφαιρα του Γιαννακόπουλου με τον Μπερτομέο και με την Ευρωλίγα γενικότερα. Είναι και αυτός παράγοντας που επηρεάζει. Το είδαμε στα μάτς με τη Ρεάλ. Σε παιχνίδια τώρα που κρίνονται σε λεπτομέρειες, πας να κερδίσεις εκτός έδρας μέσα στη Ρεάλ σε προημιτελικό, σε μια-δύο λάθος αποφάσεις, φυσικά και αλλάζουν την εικόνα ενός αγώνα. Και από εδώ τουλάχιστον έχετε ακούσει πολλές φορές να εκφράζουμε όχι τα παράπονα μας για διαιτησία, να λέμε ότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ, είναι πάρα πολύ γρήγορο και κάθε επίθεση, κάθε άμυνα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, οι διαιτητές πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει μια-δυο λάθος αποφάσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο, λέγω παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα δρόμο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πόσο μάλλον θα αποφάσεις στο τέλος, πώς ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν μείνει μόνο σε αυτό, έχει χάσει πολύ περισσότερα πράγματα από την πρόκριση στο Final Four Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε εξαιρετικά σε εκείνο το πρώτο μάτς που κέρδισε τη Real με 30 πόντους σχεδόν, που πραγματικά την είχε στο πού σε πονεί και πού σε σφάζει σε άμυνα επίθεση. Και αντί από αυτό το πράγμα να πάρει δύναμη ή τέλος πάντων να έχει ένα μπούσουλα για το τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει αυτή τη σειρά, εγώ μετά το Παναθηναϊκό τον είδα περισσότερο διστακτικό παρά να του έχει δώσει δύναμη αυτό το πράγμα και όθηση που έκανε στο πρώτο μάτς. Και το πλήρωσε. Το πλήρωσε φυσικά χάνοντας το δεύτερο μάτς. Εκεί το πλήρωσε και με μια δομική αστοχία, θα πω εγώ, που έχει να κάνει με το πώς έχει στελεχωθεί κάτω από τη ρακέτα του. Γιατί έχουν μια βάση οι παλιοί προπονητές και λένε ότι με έναν καλό άσο και ένα καλό πεντάρι πάντα έχεις μια πολύ καλή βάση. Έχεις την αρχή μιας ομάδας. Ψάχνω να βρω το πολύ καλό πεντάρι του Παναθηναϊκού. Δεν το βρίσκω. Ο Γκις δεν είναι πεντάρι. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε μία ακόμα σειρά προημιτελικών δεν έδωσε πολλά πράγματα. Ο Σίγκλετον είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης που απειλεί μόνο μακριά από το καλάθι. Ο Βουγιούκας για μένα είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι είναι για αυτό το επίπεδο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Και στο δεύτερο μάτς που η Real πίεσε πολύ θετικό rebound με τους ψηλούς της, με την εμπειρία τους και με τα κορμιά που είχε, είχε σχεδόν 15-20 κατοχές περισσότερες. Και το πήρε το παιχνίδι. Πλησίασε στη ρακέτα και το πήρε. Έκανε το 1-1. Σίγουρα παίξαν ρόλο λεπτομέρειες, περισσότερο στα μάτια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν. Του Παναθηναϊκού τώρα το μεταβατικό στάδιο είναι πολύ χειρότερο από το Ολυμπιακού. Και θέλω να πω, είναι πολύ χειρότερο για άλλους λόγους. Στον Ολυμπιακό πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σιγά σιγά αλλάζει η κατάσταση. Ότι σιγά σιγά ο Σπανούλης τελειώνει και θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος. Ότι ο Πρίντεζης κι αυτός φτάνει προς τα τελευταία του χρόνια και θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη φιλοσοφία σιγά σιγά. Στο Παναθηναϊκό είναι άλλα τα θέματα της επόμενης μέρας. Καταρχάς, έτσι όπως έχει γίνει πλέον η κατάσταση του Γιαννακόπουλου με τον Μπερτομέου, δεν ξέρω πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα.
Νομίζω ότι πλέον είναι οι πιθανότητες να συνεχίσει και του χρόνου ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα με την υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι ούτε 5%. Και το λέει κάποιος ο οποίος από την αρχή ήταν επιφυλακτικός σε όλα όσα ανέφερε ο Γιαννακόπουλος, όσα έβγαζε από την πλευρά του ότι θα αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Ήμουν επιφυλακτικός γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί και σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται και λίγο υπομονή να δεις τι λέει μια πλευρά, τι λέει η άλλη. Έτσι όπως έχει γίνει πλέον η κατάσταση του Παναθηναϊκού με την Ευρωλίγκα, πλέον θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν παραμείνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει στο FIBA Champions League την επόμενη σεζόν, δεν ξέρω πώς θα κατήσει το καλάθι, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήδη υπάρχουν κάποια σενάρια που τον θέλουν να σκέφτονται NBA και το συμβόλαιό του τρέχον ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς θα ψήσει. Τι άλλο να πω. Το James, ας πούμε, όσο και να γουστάρει που είναι στο Παναθηναϊκό, το ψήσει ότι ξέρει του χρόνου θα παίζει Champions League. Διαφορετικό. Και δεν ξέρω αν όντως γίνει αυτό. Όντως δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίξει τον μπάσκετ Champions League του χρόνου, είναι κάτι περισσότερο στοχευμένο. Που θα έχει να κάνει και με άλλες δουλειές του Προέδρου, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι και οι δύο δεν ήταν έτοιμοι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι της ετοιμότητας δηλαδή. Ο Ολυμπιακός είχε και διάφορα άλλα ζητήματα και για μένα ήταν και άτυχο στο κομμάτι της ομάδας που βρήκε μπροστά του. Γιατί αν έβρισκε την Μπασκόνια, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, νομίζω ότι θα βρίσκε τρόπο να την περάσει. Ακόμα και με τα πολλά προβλήματα που είχε. Ακόμα και τη Χίμκι, θα πω εγώ, θα μπορεί να βρει και τρόπο να την περάσει. Παρότι η Χίμκι δεν άξιζε να αποκλειστεί με 3-1 από τη ΤΣΣΚΑ. Η Χίμκι νίκησε ένα παιχνίδι και τα άλλα τρία τα έχασε λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να έχει πάει και πέμπτο παιχνίδι γίνοντα μα. Θα μπορούσε να έχει κάνει και break στα δύο πρώτα μα που γίνανε στην ΤΣΣΚΑ, δεν τα κατάφερε. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να δούμε όταν έρθει η ώρα του ένα πραγματικά πολύ, 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 πολύ ενδιαφέρον Final Four στο Βελιγράδι. Χωρίς ελληνική εκπροσώπηση, αλλά με ομάδες που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η Ζαλγκίρης αποκλείοντας τον Ολυμπιακό μπήκε στα ραντάρ των περισσότερων. Όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, όσοι τέλος πάντων έχετε δει επιδερμικά, θα έχετε ευκαιρία στο Champions να δείτε μια ομάδα που παίζει πολύ ωραία το μοντέρνο μπάσκετ, να το πω έτσι. Και είναι μια ομάδα που έχει ένα προπονητή που δεν το λέμε τώρα, επειδή απέκλεισε τον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά με το συγκεκριμένο είμαι και λίγο υποκειμενικός, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη λατρεία όταν έπαιζε. Αλλά τον βλέπεις σαν προπονητή ότι είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός coach και στο κομμάτι της προετοιμασίας των αγώνων και στο κομμάτι της καθοδήγησης μέσα στους αγώνες. Διάβαζα πριν ότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα με τον Ουλανόβα στις Ζαλγκίρις, που εντάξει δεν έχει το τόσο μεγάλο βάθος για να μπορεί παίχτες που έχουν συγκεκριμένο ρόλο όπως ο Ουλανόβας να τους καλύπτει, αλλά θα δούμε αν είναι σημαντικό. Πριν το πήρε κάπου το μάτι μου, ότι χτύπησε το τελευταίο παιχνίδι στη Λιθουανία και είναι λίγο, υπάρχει ένας φόβος για το τι σημαίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, είναι μια ομάδα που και πάρα πολύ καλά παίζει και έχει ένα προπονητή που έχει πολύ 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 μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αν όχι φέτος στο Βελιγράδι, τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο ο Γιασικεβίτσιος. Δεν ξέρω αν θα είναι Ζαλγκίρης, δεν ξέρω αν θα είναι κάπου εδώ ή αν θα είναι κάπου αλλού, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει με τις ομάδες του, με τις αντιδράσεις του, γιατί είναι και λίγο έτσι μεσογειακός τύπος, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και στην Ελλάδα και έχοντας συνεργαστεί με συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό, το δάσκαλό του όπως έχει πει, τον Ομπράντοβιτς. Νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο ημιτελικό. Τουλάχιστον έτσι όλα δείχνουν πριν από τα παιχνίδια του. Τι θα γίνει μέσα στο μάτι, μια άλλη κουβέντα. Αυτά μετά τις Euroleague. Τώρα και εκεί μια μεγάλη παύση μέχρι το Final Four που γίνεται στο Βελιγράδι. Να δούμε τι θα δούμε εκεί. Εγώ επιμένω και λέω ότι οι διαφορές των ομάδων είναι πολύ 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 μικρές. Δεν υπάρχει φαβορίτης στα δικά μου τα μάτια. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι είναι φαβορίτης σε κάποιο. Ότι είναι η Φενέρ του Ομπράντοβιτς. Θα το δεχτώ. Αλλά έτσι όπως έχουμε δει τις ομάδες φέτος και σε μια ουδέτερη έδρα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Γιατί είδατε πέρσι η Φενέρμπαχτσέ Κωνσταντινούπολη πώς έπαιζε. Νομίζω ότι όλοι ξεκινάνε από το 25% και στα παιχνίδια θα δούμε ποιος είναι αυτός που είναι το φαβορί και θα πάρει το τίτλο. Λοιπόν, FM και όλα τα μηνύματά σας στο 545-26 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένο του ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας η χρέωση.
και στο Basket City κουβέντα, τη σελίδα μας στο Facebook, όλο μαζί μια λέξη, το C-κεφαλαίο. Κάνουμε κουβέντα από εκεί με Σταμάτη Μουρελή διαρκώς να αποστάρει πράγματα από το NBA που έχει παλαβώσει το τελευταίο καιρό. Θα μιλήσουμε μετά μαζί του. Μαζί μας πρώτη ώρα είναι φυσικά το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα. Σε έναν ιδιαίτερο και καλέσθητο χώρο, ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και σας προτείνουν απλές και πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητα σας. Ο Γιώργος Μάσκας και το Hair Salon του είναι στη Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, 2310-282-700, για να κλείσετε το ραντεβού σας και να κάνετε το μαλλί σας όπως εσείς θέλετε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μιλήσουμε, να κάνουμε λίγο, να δώσουμε και το ρεπορτάζ των ομάδων και για ΠΑΟ και για ΆΡΙ, γιατί είπαμε η εβδομάδα που έρχεται, που ξεκινάει από το Σάββατο η αγωνιστική εβδομάδα, είναι γεμάτη παιχνίδια, και από εκεί που οι ομάδες ήταν όλες χαλαρές, τώρα έχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Θα κάνουμε κουβέντα και γι' αυτό και για NBA λίγο πιο μετά. Χθες είχαμε μια έκπληξη στα μάτια αρκετών, αλλά θα παίζουν ή το Ρόντο Ράπτορς με τον LeBron James. Δεν μπορείς να πεις έκπληξη ότι και ο LeBron James. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket League. Πάμε μέχρι και τις 10. Συνεχίζουμε, είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα. Είπαμε λίγο για Ευρωλίγκα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ, αλλά και για NBA και για το ρεπορτάζ των ομάδων. Έχω το Σταμάτη Μουρελή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε μου? Καλησπέρα Νίκο, σε άλλες ευρωσοκρατές. Όλα καλά? Καλά ρε φίλε, ήρεμα. Ωραία. Που είδαμε και τον Λεμπρόν, που είδαμε μάλλον τον Τωρόντο να χάνει και αυτό το μάτς χθες. Λες ότι τα παιδιά αυτά είναι λίγο, έχουν αποκτήσει λίγο κόμπλεξ. Ότι ξέρουμε ποιος, τεράστιο. Ξέρουμε ποιος είναι σε όλους τους τελικούς. Cleveland. Ναι. Cleveland, Βοστόνη θα πω εγώ, θα είναι τελική, αλλά εντάξει. Βοστόνη ρε φίλε. Βοστόνη φίλε. Εντάξει. Είναι μικρή ακόμα. The process είναι πολύ μικρή ακόμα. Λέω να μην βιαστούμε. Και με το Μιλγόκι και στο πρώτο, μέτρησε η φανέλα, μετράει η ομάδα, προπονητής. Δεν νομίζω ότι η Φιλαδέλφεια μπορεί να... Εγώ το είχα πει από την αρχή, ότι πιο πολύ ταιριάζει η Φιλαδέλφεια στη Βοστόνη. Και νομίζω θα δικαιωθώ, πέρα από το πρώτο μάτσο. Ναι. Για ναι. Μένα σου λέω από τώρα να το παίξουμε. Cleveland, Βοστόνη και 4-2, 4-3 το Cleveland. Στο χθεσινό ρε φίλε, ωραία, του Τορόντο. Δηλαδή ο LeBron δεν τελείωσε με triple double, ήταν εκεί κοντά. Πρέπει να τελείωσε. Τελείωσε. Αλλά ήταν 14-13 κάπου εκεί. Ήταν άστοχος ρε παιδί μου. Δηλαδή και πολλές από τις επιλογές στην επίθεση δεν ήταν πολύ καλές. Και άθες που τελείωνε αυτός και κάποιες που τις... Για αυτό με το Τωρόντο σε πολύ μεγάλο διάστημα τον έπαιξε ένας μένα, δεν έδινε βοήθειες. Ναι, ωραία. Χθες χάσανε από τον Τρίσταν Τόμσον, τον Κάιλ Κόρβερ και τον Τζέα Σμίθ, άλλο τον είχε ξεχάσει το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Τον έβαλε στο τέλος, που στο πρώτο έκανε παπάδες. Κυρίως ο Τόμσον τους έκανε τρομερή δουλειά με τα rebounds. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, αφού το Τωρόντο τελικά έχει θέμα. Έχει τεράστιο θέμα όταν βλέπει το LeBron. Πραγματικά και νομίζω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει μετά από αυτό την ήττα. Αυτό θεωρώ. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει και το δεύτερο μας στο Τωρόντο. Να ξέρεις, δηλαδή, από τη στιγμή που άρχισαν και ξυπνάνε λίγο και οι υπόλοιποι του Cleveland, γιατί είναι καλοί παίχτες, δεν είναι... Δηλαδή ο Κόρβερ τώρα είναι πολύ καλός παίχτης, ειδικά το τρίποντο μπορεί να σκοτώσει. Mm-hmm. Ο Τρίσταν Τόμσον πολύ τη χρονιά είχε θέματα, είναι καλός παίχτης, δεν είναι κακός. Έτσι, απλά φωνάζανε, δεν φίλε, φωνάζανε οι κομπλεξικοί, ρε φίλε, σούταρε βολές και άλλοι φωνάζανε κλόε ρεσί από έξω, είναι δυνατόν? Εντάξει ρε Λίγα, τι να κάνουμε εδώ. Εγώ επίσης ξέρω και θέλω να τους αποκλείσω το Τωρόντο. Δεν μπορώ αυτό τον Drake ρε φίλε, δεν μπορώ, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Έκανε και μανώνα χθες. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ εκνευριστικός. Ο κόσμος για ποιο δεν ξέρει, ο Drake είναι ένας ράπερ εκεί πέρα στην Αμερική, γνωστός, πολύ γνωστός στους κορυφαίους, ο οποίος είναι φανατικός στο Toronto Raptors, δηλαδή μιλάμε πετσί. Έτσι, και μετά είναι καραγιοζάκος όμως ρε φίλε. Ναι, πολύ, πολύ. Και μετά τέλος του αγώνα είχε έντονο διάλογο και Τράστο και με Πέρκινς. Ναι, ναι. Σε τρομερό. Είχε και στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα. Ναι, τον έχω κατηγορήσει πολλές φορές ότι μιλάει από εκεί που κάθεται, ότι μιλάει και με τους παίχτες, με τους αντιπάλους παίχτες πολλές φορές τα μάτια. Ναι. Και τον έχει πιάσει πολλές φορές η κάμερα και αυτό είναι κάτι το email το οποίο το αφήνει γιατί είναι ο Drake.
Ναι, ρε φίλε, είναι καραγκιόζ τώρα άνθρωπος. Προχθές, άμα έβλεπες το Γιούτα Οκλαχώμα, έχει δύο περιστατικά με τον Ράσελ Βέστμπρουκ. Όταν τελειώνει το μάτς, πάει ένας ευτραφής κύριος μεγάλης ηλικίας και κάτι του λέει και γυρνάει και το επιτίθεται ο Βέστμπρουκ. Κατευθείαν πάνε εκεί και τον ψιλομαζεύουν και τον κύριο αυτόν. Έτσι, κάθεται κατευθείαν κάτω βέβαια όταν γυρίσει ο Βέστμπρουκ αγριεμένος. Ο κύριος έχει κάνει την καρέκλα με τους κατευθείαν. Και μετά πάει ένας άλλος στην επόμενη, έτσι όπως πάει στα ποδητήρια, πάει ένας άλλος να τραβήξει φωτογραφία. Και ο Γουέστμπρουκ το χτυπάει το χέρι. Και πάλι τον συγκεκριμένο παδό της Γιούτα, τον φίλο της Γιούτα, με πήγαν οι συγκριτές. Με τον τρέκ δεν γίνεται τίποτα. Θυμίζει λίγο Spike Lee, στα πιο νιάτα του Spike Lee. Έτσι τότε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, που θα κάνω Spike Lee αυτά και με τον Τζόρνταν είχε θέματα, ας πούμε, Spike Lee. Γενικά είχε πολλά θέματα. Θα τα άσε τώρα που μεγάλωσε και ρέμισε. Έτσι. Και είναι ένα θέμα αυτό για το NBA. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ το Τωρόντο το υποστηρίζω σε αυτή την εικόνα με τη λογική ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτή ο φορά κάτι να κάνει. Δεν γίνεται. Αλλά... τώρα το χθεσινό. Ήταν ξεκάθαρα, δηλαδή η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια που, ρε παιδί μου, ήταν όλα υπέρ του Τωρόντο. Περίμενες. Ναι, αλλά είχες κάποια στιγμή, εγώ ειδικά στην τέταρτη περίοδο, το περίμενα, Νίκο, ότι μόλις θα φτάσει το παιχνίδι στον πόντο ή στην κόψη του ξαναβγεί, θα περάσει μετά το Cleveland και είδες και το σου το τελευταίο στο κανονικό, το είχε το Cleveland. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το είχε το Τωρόντο. Και στην παράταση νομίζω ότι... Και επίσης, να πω λίγο κάτι. Δηλαδή, είναι ο Λάουρη, είναι ο Ντερόζαν και τα δύο σουτ που είναι να κερδίσουν το παιχνίδι τα παίρνει αυτός ο Βαν Φλίτρε. Φίλε, αυτός βλέμμα του ήταν σαν... τι να πω. Ειδικά στην παράταση νομίζω ότι ο Ντερόζαν το είχε το σουτ, την είχε την προσπάθεια, αλλά την έβγαλε έξω. Ναι. Αυτό δίνει και την έλλειψη τσαγανό. Ο Τζόρνταν είχε πει, δεν θυμάμαι λέει, πόσα σουτ έχω πάρει και έχω αποτύχει, σε πόσα έχω αποτύχει, αλλά συνέχιζα να σουτάρω στο τέλος. Αυτό είναι η διαφορά. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά τεράστια. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι το Τωρόντο πρέπει του χρόνου να κοιτάξει τα σταυρώσεις και να κάτσει να χάσει μερικά παιχνίδια για να μην πετύχει το Cleveland. Ας το πετύχει στους τελικούς, ας πάει τελικούς το Τωρόντο ρε παιδί μου. Και ας το πετύχει στους τελικούς, εντάξει, αλλά πριν δεν. Δεν ξέρω. Είχα μια ελπίδα ότι μπορεί το Τωρόντο λίγο να ταρακουνήσει την Ανατολή και λίγο να φέρει λίγο μια άλλη ενότητα αν θέλει στους τελικούς, αλλά δεν, εγώ βλέπω το ίδιο έργο πραγματικά. Και να σου πω κάτι, με βάση την πορεία του Νίκο, το αξίζουν όμως. Ναι, συμφωνώ. Έτσι, και το κλείβα να πέρασε δίκαια από την Ιντιάνα, έτσι, σκληρό παιχνίδι. Και η Βοστόνη μέχρι στιγμής πέρασε δίκαια και αυτό μου λέγω και κέρδισε δίκαια για τη Φιλάδελφια. Η Βοστόνη είναι εκτός συναγωνισμού σε όλο αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, και ο Τζόνε Μπράουν τραυματίστηκε. Δηλαδή παίζει χωρίς τέσσερις ουσιαστικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι εκτός συναγωνισμού σε αυτό το κομμάτι. Και για μένα, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, όπου και να καταλήξει, είτε περάσει τους 76ers, είτε κάνει τέσσερις θέσεις και όλα αυτά, η παρουσία του στα play-off είναι θετική. Και έχει καταφέρει τώρα να βγάλει από τη μήκα ξύγκιο ο Στίβενς, ό,τι και να λέμε. Δεν το συζητάω. Μα ήδη οι ειδικοί δίνουν από τον χρόνο, λένε ότι θα το πάρει Βοστόνε. Ναι. Όλοι στην Αμερική. Θεωρούν ότι του χρόνου θα το πάρει Βοστόνε. Με τους δύο All-Star να έχουν γυρίσει κανονικά και με αυτή την ομάδα έτσι πως είναι, όλοι θεωρούν ότι του χρόνου θα το πάρει Βοστόνε. Δηλαδή με βάση την εικόνα της φετινής Βοστόνης, συν Irving, συν ο Γιαγούτ, θεωρούν ότι δεν υπάρχει ομάδα η οποία να έχει τέτοια πληρότητα σε roster και σε παίκτες να μπει κάποιος από τον πάγκο. Δηλαδή τώρα στο Ροζέ, έχει τα πλέον 20 κάτι πόντους μέσω όρο. Ναι, ρε, τι να λέμε, δεν. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτά που κάνει. Νούμερα τα οποία ας πούμε δεν τα έχει ο Κλέι Τόμπσον. Έτσι. Και μην μου πει κάποιος ότι η Ανατολή είναι πιο εύκολη ή δύσκολη. Δεν έχει σημασία. Ο κανόνας της σχολής είναι ίδιος αυτή τη στιγμή. Για όλους. Το αν η Δύση έχει καλύτερες ομάδες, αυτό δεν φαίνεται σε αυτή τη βάση των πλέον. Θα βάλει στους τελικούς. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή η Δύση έχει καλύτερες. Γιατί το επίπεδο είναι οριστικό. Εντάξει, αν ξέρεις δηλαδή το ζευγάρι της Φιλαδέλφεια με το Μαϊάμι και το Τωρόντο, μάλλον το Φιλαδέλφεια Μαϊάμι, μόνο τα παιχνίδια ήταν, τα ζευγάρια ήταν δύσκολα. Δεν ήταν εύκολα. Έτσι. Κοίτα, εγώ νομίζω τώρα, μιλώντας για τους Celtics, που λέμε τώρα που είναι το κομμάτι, η σειρά με τη Φιλαδέλφεια, καταρχάς οι Celtics πλέον έχοντας περάσει από τον πρώτο γύρο, νομίζω ότι έχουν συσπηρωθεί πάρα πολύ και τα θέματα των τραυματισμών ναι. Πλέον δεν ξέρω κατά πόσο τους επηρεάζουν τώρα σε μια μεγάλη σειρά. Επιστρέψει, δεν είναι νομίζω. Ναι, σωστά. Θα επιστρέψει, οι άλλοι τρεις είναι δηλαδή, που και ο Τάις, ο Γερμανός, που έγινε draft.
είναι που θα νομίζω θα χάσει και τη σειρά. Αλλά εντάξει, εγώ ξαναστέκομαι στην έννοια προπονητής. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά αυτοί οι ρολίστες ή το ρούκι, ο Τέιτουμ, να κάνουν αυτές τις εμφανίσεις αν δεν είναι δουλειά του προπονητή. Σε θέμα ψυχολογία, σε θέμα ικανοτήτων, σε θέμα συστήματος, σε θέμα αυτοπεποίθησης. Δηλαδή αυτοί τώρα έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν έχει να κάνει ο Ρόζερ, δεν ήταν παγκίτης. Ήταν backup και ξαφνικά το βλέπεις να είναι 29 από τους 28. Έτσι, δεν είναι, αυτό είναι 100% για μένα θέμα προπονητή. Εγώ το λέω ότι ο Στίβενς για μένα είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος προπονητής στο NBA. Έτσι, με βάση αυτό το υλικό που έχει. Το roster που έχει, τον μπάσκετ που παίζει και όλα αυτά. Έτσι, ναι, φυσικά. Δηλαδή, ήρθε ένας Αιζέα Τόμας στη Βοστόνη, που ήταν ένας καλός σκόρερ και ξαφνικά έγινε δεύτερος σκόρερ στη Λίγκα. Και η Βοστόνη κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ανατολή. Και έπαιξε τελικούς. Και είχαμε τη γνωστή ιστορία τότε με τον Αιζέα που θεωρώ ότι έπαιξε ένα ρόλο ώστε να μην είναι. Πάλι θα περνούσε το Cleveland, αλλά δεν θα περνούσε τόσο εύκολα. Έτσι πέρα στους τελικούς. Δεν στα προηγούμενα χρόνια τις ομάδες που έχει ο Στίβενς, τι έχουν κάνει οι Celtics, που είναι σε ένα επίπεδο τα τελευταία χρόνια εκεί, στο 2-3 άσο της Ανατολής. Έτσι, με αυτή την ομάδα. Χωρίς μεγάλο στάρ. Δηλαδή σκέψου το καλοκαίρι ήταν αυτό, να έχω ένα και του Ράμπου φημολογήθηκε, ή το προηγούμενο μάλλον, πριν πάει στους Γόρες που ήταν πολύ κοντά στην Βοστόνη. Δεν ξέρω, πραγματικά με εκπλήσει θετικά πάρα πολύ και τον μπάσκετ παίζει ωραίο Βοστόνη, δεν παίζει κανένα μπάσκετ, δηλαδή ξέρεις, κατενάτσια, ας πούμε, άμυνα που συνήθως παίζουν αυτές οι ομάδες. Όχι, όχι, απλά είναι μια ομάδα που προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε ό,τι έχει τον αντίπαλο. Σωστό. Ό,τι έχει ο αντίπαλος. Απλά πιστεύω ότι, εγώ το έχω ξαναπεί, επειδή πολλά θέμα γίνεται στην Αμερική, στην Ελλάδα φυσικά για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο, ότι πλέον είναι φανερό ότι το Μιλγόκι τον κρατάει και εμένα προσωπικά μου θυμίζει η υπόθεση Kevin Garnett, έτσι, που τόσα χρόνια έμεινε στην Μινεσότα, που εντάξει, είναι ένα brand name, ένας οργανισμός που δεν μπορεί να τον πεις ότι είναι στην elite, και αναγκάστηκε μετά να φύγει από μόνος να πάει στη Βοστόνη για να πάρει αυτό που ζητούσε τόσα χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό μου φαίνεται και θα γίνει και με τον Αντετοκούμπο. Αν δεν πάρει απόφαση ο Γιάννης να φύγει από μόνος του Μιλγόκι, δεν πρόκειται ποτέ να τον αφήσει να φύγει. Ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα μπει καν σε λογική ανταλλαγής το Μιλγόκι. Αν ο Αντετοκούμπο μόνος του δεν πει ότι θέλω να φύγω για να πάω εκεί που πρέπει, να φτάσω εκεί που πρέπει, δεν νομίζω ότι ο Μιλγόκι μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή το μπάσκετ δεν είναι εποχής 70 που ας πούμε το Μιλγόκι το πήρε με το τσαμπάρ. Γιατί είχε το τσαμπάρ. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω αν ταιριάζει και στη Βοστόνη, γιατί ο Στίβενς του αρέσει να δουλεύει με τους παίκτες. Για μας θα ήταν νομίζω ιδανικό να τον δούμε έτσι. Αλλά γενικά είναι νομίζω η έκπληξη μαζί με τη Νέα Ορλεάνη στον πρώτο γύρο, η Celtics με βάση τις απουσίες και όλα τα προβλήματα που έχουν, το πόσο καλό μπάσκετ παίζουν και το ότι κερδίσαν τη σειρά την πρώτη και πάνε τώρα στη δεύτερη και κερδίζουν και τη Φιλαδέλφεια που... Τη Φιλαδέλφια μου θυμίζουν λίγο Ευρωπαίους με αυτά που τα μπλα μπλα που λένε τόσο καιρό για τους τελικούς. Με ο Embiid και ξέστη, οι υπόλοιποι. Ξέστη, νομίζω ότι βλέποντας το πώς είναι η Ανατολή, βιάζονται για ένα βήμα παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν φέτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Ότι βλέπω ότι σαν να πηγαίνει και μακριά αυτή. Γιατί νομίζω ότι επειδή έχει τα προβλήματα, επειδή έχουν τα προβλήματα οι Celtics, η Φιλαδέλφια παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο μπάσκετ που ξέρει όταν είναι σε μέρα. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω ότι βλέποντας έτσι πως είναι η Ανατολή φέτος, μπορεί και αυτή. Μπορεί και σε αυτούς να μπει και λίγο παραπάνω, πρέπει, ξέρεις ότι μπορούμε να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα το είδανε γι' αυτό το λόγο και ότι φέτος ξαφνικά από εκεί που ήταν στα 15, 16, 19 νίκες έκαναν αυτό που κάναν φέτος, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι όλη η ιστορία έχει να κάνει και με τον Εμπίπ, ο οποίος είναι λίγο φαφλατάς και στραβάει και όλους μαζί του. Την όλη ιστορία. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι και ο φίλος μας ο Sixers εκεί πίσω στο γραφείο. Είναι, ναι, περιμένει το άλλο παιχνίδι, αυτό περιμένει και ο Sixers. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ βλέπω σειρά να τελειώνει στο 4-1-4-2. Δεν τη βλέπω να τραβάει πολύ τη σειρά. Και όμως ο φίλος των Sixers αυτό είπε και ο ίδιος, να ξέρεις. Ότι μάλλον προς τα εκεί το βλέπει. Ναι. Θα περιμένει να δει δεύτερο παιχνίδι για να μου πει αν θα πάει έτσι. Είπε ο φίλος ναι, των Sixers, δεν βλέπω να πηγαίνει. Και εγώ σίγουρα, αλλά δεν βλέπω σειρά να τραβάει τόσο πολύ ανάμεσα στη Celtics και τη Φιλαδέλφεια. Η Φιλαδέλφια μπορεί το χρόνο, αν κάνει και καμιά μεταγραφή καλή, να πω ότι ναι,
πάει για τίτλο, για τελικούς Ανατολής. Mm-hmm. Έτσι, γιατί έχει ένα κορμό, θέλει σίγουρα προσθήκες. Έτσι, για να φτάσει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Αλλά τώρα το ξαφνικά, με μια χρονιά, να φτάσει να λες ότι εγώ πάω τελικούς και να δίνουν ότι ακόμα και οι περισσιόδοξοι μπορεί να χτυπήσει και τον τίτλο. Εντάξει, δεν μπορείς σε μια χρονιά να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, οι Celtics που θυμάμαι εγώ τα κάνανε, αλλά είχαν τους Big Three. Έτσι, yeah, δηλαδή, yeah. Τώρα δεν μπορείς να βάλεις την διαλογή των Σίψων, των Εμπίβ και των ξέρω εγώ ποιον άλλον. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, πολύ, εντάξει, είναι και η λογική της Φιλαδέλφια που είναι μια πόλη που έχουν, εντάξει, έχει ζήσει πολλά με το μπάσκετ. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Έτσι, Dr. J, Iverson τα πιο πρόσφατα, Barkley πιο παλιά. Και όλο και, ξέρεις, θέλουν κάτι να δουν και από εκεί. Θέλουν κάτι να δουν και από το μπάσκετ, ας πούμε, γιατί είναι και ένα μεγάλο, ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι, είναι τεράστια αγορά η Φιλαδέλφια, μεγαλύτερη στο NBA. Και είναι λογικό να υπάρχει τόσο τόρος για τη Φιλαδέλφια. Mm. Θα δούμε, αν και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, ας πούμε. Και σου λέω, να το λέω, αυτό βλέπω, κλείω να αποστώνε η τελική. Εντάξει, τώρα από την άλλη πλευρά, νομίζω και από εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, πάμε για κόλτες. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν βλέπω. Η Νέα Ορλεάνη, η καλή χρυσή, η απουσία του Κάζινς νομίζω φαίνεται πάρα πολύ και εδώ. Πολύ καλή χθες, θα πω εγώ. Ναι, ήταν καλή. Πολύ καλή στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά σε λεπτομέρεια... Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Και ξέρεις ότι είναι καλή ομάδα, το καταλαβαίνεις και εδώ που παίζουν οι Warriors. Οι Warriors πλέον και εδώ ας πούμε είναι και το πόσο χρήσιμος είναι ένας παίχτης σε μια ομάδα όπως είναι ο Ντέιμον Γκριν. Έτσι, οι Warriors παίζουν πλέον και ψυχολογία και τσαμπουκά και βρωμιά. Δηλαδή, άμα βλέπεις το τα δύο πρώτα μάτς, έτσι έχει κάνει όρια θεατρινίστικα και τσαμπουκαλίδικα και δηλαδή, κυρίως τον Αντώνιο Ντέιβις για να τους πάει στα νεύρα. Έτσι και με τον Ράζο Ρόντο. Και με τον Ρόντο και με τον Ντέιβις, με τους δύο παίχτες που ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν διαφορά, γιατί ξέρουν από τέτοια παιχνίδια, ειδικά ο Ρόντο, mm-hmm. ο Γκριν τους έχει βγάλει εκτός έξω από τα ρούχα τους. Και τους δύο. Ναι, ναι, χθες με το Ρόντο είχε καλό head to head. Και με τον Αντώνιο Ντέιβις που έγινε ο Σαματάς. Ναι. Έτσι, δηλαδή, οι Warriors υπολογίζουν, γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Ξέρουν ότι αν τους αφήσουν χύμα και δεν μπουν στο μυαλό τους, τουλάχιστον από το δύο παιχτών μπορεί να έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Και δεν θέλουν να έχουν κανένα πρόβλημα οι Warriors. Γι' αυτό ο Κρίνι ξεκίνησε να κάνει ό,τι κάνει. Mm-hmm. Έτσι, εντάξει, Νέα Ορλεάνη πιστεύω ότι με έναν καλό Cousins, να δηλαδή προσγειωμένος focus σε αυτό που πρέπει και να αφήσει τα έξοδο γηπεδικά, με αυτό το δίδυμο, με ένα ρόντ έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, με το Holiday, έτσι είναι ομάδα που για πολλά. Είναι ομάδα για πολλά. Δηλαδή αν πούμε τώρα ότι ο Davis είναι, εντάξει κάποιοι το βάζουν στο 4, εγώ σαν κλασικός το λέω στο 5. Δηλαδή με Cousins έχουν την πιο δυνατή frontline στην NBA. Έτσι, άμα βάλεις και ένα Ρόντο να μοιράζει και ένα Χόλιντε να βάζει και αυτός 20-25 πόντους, σύνολο του το άλλους που έχουν γύρω-γύρω, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, είναι η απουσία του Κάζινς σημαντική. Πάρα πολύ. Και τη στιγμή που έχει γυρίσει και ο Στεφκάρη, έτσι που με το που γύρισε, δεν σε έβαλε 27 πόντους, 28. Εντάξει. Κοίτα, ας πω κάτι. Νομίζω ότι όλο το NBA περιμένει να δει την κόντρα τώρα και στον Golden State. Δεν νομίζω ότι μπορεί και η Utah να το κόψει αυτό, ούτε η Νέα Ορλεάνη. Και εγώ προσωπικά και όσο πολλές θέλω θέλω να δω. Χάρντεν και Πολ απέναντι στους άλλους. Έτσι, για να δούμε εκεί τι γίνεται. Το καπνισμένο θα πω εγώ. Αλλά οκ. Ναι. Εντάξει. Να δούμε ποιος θα περάσει. Ναι. Από αυτούς. Δηλαδή αυτό το ζευγάρι νομίζω τραβάει και θέλει να δει όλος ο κόσμος. Το Houston Golden State. Mm-hmm. Που περιμένει να το δει και το Houston πλέον έτσι με τον Chris Paul που έχει δέσει. Να δει πώς θα κοντάρει επιτέλους κάποιος πολύ δυνατά να κοντάρει το Golden State. Και... Γιατί επειδή ένας φίλος και στο κρουπάκι, ένας κοινός μας φίλος έγραψε ότι η Ανατολή είναι αστεία, τα τελευταία χρόνια και η Δύση είναι αστεία όταν οι Golden State το παίρνουν περίπατο. Γιατί δεν είχαν κάποιον ιδιαίτερο τρομερό ανταγωνισμό, θα πω εγώ, mm-hmm. τα τελευταία χρόνια και το Golden State. Δηλαδή ξέρεις ότι... Εντάξει. Μα δούμε, να δούμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Είναι ωραία παιχνίδια. Τουλάχιστον στην Ανατολή είναι πιο πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βλέπω και τον Golden State με την Νέα Ορλεάνη, γιατί μου αρέσει και η Νέα Ορλεάνη. Το Houston Utah δεν είναι πολύ συγκίνητο. Να σου πω την αλήθεια, το πρώτο παιχνίδι του Golden State δεν το είδα, είδα το χθεσινό και ήταν πολύ ωραίο μάτς και σου λέω, μου άρεσε και η Νέα Ορλεάνη γιατί πίστευα ότι μετά το πρώτο μάτς που το έχασε σχετικά εύκολα. Ναι, ότι δεν θα την πάλευε στο δεύτερο, ότι θα έφευγε πολύ εύκολα το Golden State και δεν ήταν έτσι. Και μπορούσε να κερδίσει χθε η Νέα Ορλεάνη.
Ναι, ναι, στο πρώτο και αυτό έγινε και ό,τι έγινε με τον Green, να ξέρεις. Ναι. Δεν ψηλιάστηκαν, αλλά στο πρώτο έφυγε πολύ γρήγορα, εντάξει. Mm-hmm. Το ψιλοπαλέψα λίγο να το γυρίσω μετά, αλλά ήταν πολύ, πολύ ψηλά έφυγε, πάρα πολύ. Η Γιούτα που παίζει σήμερα ξανά στο Houston έχει Ρούμπιο ή όχι πάλι? Αυτό είναι ερώτημα. Νομίζω ότι θα έχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρο, νομίζω, αλλά... Εντάξει, δεν νομίζω. Η Γιούτα έχει μια πολύ καλή ομάδα. Αν μπορέσει να κρατήσει το Μίτσελ για τα επόμενα χρόνια και χτίσει πάνω του. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της παλιάς Γιούτα, αλλά σίγουρα θα είναι μέσα στα play-off. Έτσι, το κακό με τη Γιούτα είναι ότι δεν είναι και αγορά τρομερή για να πείσεις και τους All-Star παίκτες να πάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θεματάκι για τα επόμενα χρόνια. Αλλά άμα χτίσει πάνω στο Μίτσελ, θα δούμε. Ο Πιτσιρικά δείχνει ότι έχει τα φώτα να γίνει μεγάλο στάρ. Έβλεπα πριν ξεκινήσουμε δημοσιεύματα, μια που λέμε έτσι για NBA, και θυμήθηκα την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ για David Blast στους Knicks. Είναι μια επιλογή. Και για τους Bucks ακούγεται. Και για τους Bucks ακούγεται. Και για τους Bucks ακούγεται. Αν ακούγεται για τους Bucks, πάει εκεί, μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον Γιάννη. Αλλιώς δύσκολα τα πράγματα. Γενικά ακούγεται πολύ. Κοίταξε, τώρα κοιτάμε γιατί πολλές ομάδες θέλουν προπονητές και θα δούμε. Πώς θα κυλήσει η ιστορία, τι θα γίνει. Εντάξει. Δεν ξέρω πάντως με το θέμα του Γιάννη, που έχω διαβάσει και εγώ πολλά τελευταία σχόλια και στην Ελλάδα από συναδέλφους και στην Αμερική. Και αυτά που είπε ο Γιάννης στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε την αποχαιρετιστήρια, που ουσιαστικά αυτό είπε, ότι θέλουμε ένα προπονητή να μας, δηλαδή είπε στην διαβάση ότι δεν ξέρουμε τι παίζουμε άμυνα επίθεση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είμαστε επιθετική ομάδα ή αμυντική. Δεν μπορούμε τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Αυτό. Δείχνει ότι εντάξει, φέτος ειδικά το θέμα του προπονητή στο Μιλγόκι ήταν τεράστιο, έτσι. Δηλαδή έφυγε ο Κίε, το επόμενος που ήρθε, που ήταν ουσιαστικά συνεργάτης, δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι. Εντάξει, και όλα αυτά τα project που είχε το Μιλγόκι τα νεαρά, δηλαδή Τζαμπάρι Πάρκερ με τους τραυματισμούς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έτσι, mm-hmm. Και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται θέλει να φύγει. Ο Μέικερ βελτίωσε ελάχιστη. Ποιον άλλο έχει τόσο στην Έλληνα, νομίζω, ναι. Ως ναι, λίγα πράγματα. Ο Μίτλετον είναι σε ένα καλό επίπεδο. Ο Μίτλετον εντάξει είναι σε ένα καλό επίπεδο. Ο Μπρόγκοτ μετά και τη ρούκη χρονιά του έχει δείχνει να ξεπουσκώνει, δεν έχει και πιο έτσι ξεκάθαρο ρόλο, θα πω εγώ. Η ψηλή τους είναι για κλάμα, εντάξει, δηλαδή ο Χάνσον τώρα που παίρνει και κάμια 20 εκατομμύρια το χρόνο είναι για να κλαις. Ναι. Έτσι δηλαδή μιλάμε, ο άνθρωπος έχει κάνει τη μεγαλύτερη μαγκιά τώρα. Δηλαδή αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνεις. Δηλαδή, εντάξει, ένας σε πολύ soft πετάρι, το οποίος είναι αριστερόγραφα, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι αξίζει αυτά τα λεφτά. Έτσι, δηλαδή, είχαν τον Μοντρό, που είναι ένας παίκτης ρακέτας, τον διώξαν, πήγε στην Βοστόνη και μείνανε, δηλαδή, το πεντάρι, δεν έχουν, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή. Το Μιλγόκι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το Μιλγόκι θέλει τουλάχιστον 6-7 μεταγραφές. Και θέλει, που είναι και ψηλός, δυνατούς. Δηλαδή, διαβάζω ότι... Ίσως στο Whiteside, αλλά ο Whiteside τώρα θα φύγει από το Μαϊάμι, την αγορά, να πάει στο Μιλγουόκι. Μόνο αν τον πείσεις ότι θα πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο NBA. Οι αγορές και τα brand name και οι οργανισμοί. Έτσι, δηλαδή η Νέα Υόρκη ας πούμε ένας τεράστιος οργανισμός, αλλά επειδή ξέρουν όλοι πόσο χάλια είναι και πόσο μπερδεμένοι είναι, δεν πάει κανείς. Τώρα για να πεις κάποιον ως τραπέκτη, όπως με θεωρεί το Whiteside, να πάει στο Μιλγόκι, πρέπει να τον πεις ότι θα πας να πάρεις πρωτάθλημα. Και να το κάνεις αυτό πρέπει να πάρεις και ένα playmaker τέτοιου επίπεδου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά για την Αντετοκούμπο. Και το θέμα είναι ότι επειδή είναι καλό παιδί, ξέρεις, νιώθει υποχρεωμένο στο Μιλγόκι. Και νομίζω ότι αν ρωτήσεις οποιοδήποτε άλλον, δηλαδή αντικειμενικό και κυρίως αν ρωτήσεις και τις εταιρείες που πλέον έχει εργασία ο Αντετοκούμπο, θα σου πούνε άμα μπορεί να φύγει αύριο να φύγει. Έτσι, γιατί το κούμπο, το brand name που είναι στο Μιλγόκι, που ας πούμε είναι τέταρτος πέμπτης φανέλες στο NBA και παίζει στο Μιλγόκι, σκέψεις τι θα έκανε Αντετοκούμπο αν έπαιζε στη Βοστόνη, στους Lakers, στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Υόρκη, ξέρω, στο Golden State, στο Houston. Στον Dallas και δηλαδή τι όθησα του δίνει και τον brand name της ομάδας. Έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ το ήξερα το Μιλγόκι, ξέρω και 15 Μιλγόκι. Η πλειοψηφία που τους βλέπεις με φανέλη θα το κούμπο. Άμα σου πεις πριν 5-6 χρόνια ποιος έπαιζε το Μιλγόκι, δεν ξέραν. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό σημαίνει brand name. Να δούμε, τι θα κάνει, θα αποφασίσει ο Γιάννης.
Να το δούμε. Λοιπόν, πριν σε αφήσω για να συγκεντρωθεί σε αυτό που έχει να κάνει εδώ πέρα και το περιμένουν διάφοροι συνοπαδοί. Εντάξει, απλά να κλείσουμε γιατί πήγαν πολύ με εμπειρία. Άρα να πούμε ότι. Ναι, εκεί θέλω λίγο να πάω και να κλείσουμε. Ναι, γίναν πληρωμές προς πέρυσι από τη διοίκηση του κ. Γουλέλμου, η οποία παλεύει να κλείσει τουλάχιστον τη φετινή ψαλίδα, τη φετινή τρύπα, γιατί ο Λάσκαρης δεν πλήρωσε ποτέ, έτσι δεν έδωσε σάλιο, ο συγκεκριμένος. Και έτσι προσπαθούν να καλύψουν κάπως λίγο και ενώπιση του Πανιωνίου, να πάει η ομάδα δηλαδή και πληρωμένη και όσο καλύτερα γίνεται ψυχολογικά, γι' αυτό και γίνονται κάποιες κινήσεις όπως έγινε προχθές σε ένα τραπέζι. Το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι ότι βγει ο οποίος και πάλι χτύπησε και έχει θέμα και δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι έτοιμος στον Πανιωνίο. Εγώ τον βάζω στους εξαιρετικά αμφίβολους να πω την αλήθεια. Μπέλγια Αθηναία έχουν ατομικό, δείχνουν όμως να είναι έτοιμοι για να παίξουν τουλάχιστον με τον Πανιώνιο που είναι το πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Οπότε λογικά ο Άρης μάλλον πάει με Αθηναίο Μπέλ χωρίς Ντουβιέ με Πανιώνιο. Που είναι ένα θέμα για τον Ντουβιέ γιατί και στους ψηλούς δεν έχεις πολλές επιλογές. Βέβαια απ' την άλλη έχουμε ένα Πανιώνιο που έχει γίνει όπως έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Έτσι με τις αλλαγές από εντόμετα σχετικά με Αλεξανδρίου θα έρθει ο Πανιώνιος στο Αλεξάνδριο, αυτά από τον Άρη. Δεν έχει κάτι κοινικά, διοικητικά. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την ιστορία με τις μετοχές. Έτσι από την Επιτροπή. Τώρα περιμένουμε αυτή την Πέμπτη. Εγώ ξαναλέω ότι βλέπω να πηγαίνουμε η τέλη του μήνα. Δεν βλέπω ότι βιάστηκε ο κ. Γουλιέλμος και θέλει να δώσει και άλλα πράγματα. Και όπως επίσης ένα θέμα που το ανέφεραμε κιόλας που πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι κάτι το οποίο το βλέπει η Επιτροπή και θέλει στοιχεία είναι και τι γίνεται με το Λετωνό όσον αφορά τη δέσμευση των μετοχών. Έτσι, μήπως δηλαδή υπάρχει και από εκεί νομικό θέμα και κολλάει όλη η υπόθεση και πρέπει να ξεκαθαριστεί και από εκεί τι γίνεται, έτσι. Από τα συμφερτικά μετά που κερδίσει ο Λετωνός τότε και δεν μπορούσε να μεταφέρει, να αλλάξει την περιουσία του τότε ο κ. Λάσκαρης. Μέσα στην περιουσία ήταν και μετοχές Καϊάρης. Ουσιαστικά τώρα έχουμε μεταβολή της περιουσίας. Από τη στιγμή που παίρνει ο κ. Γουλιέλμος μετά για δίκτυο και αυτό γίνεται με αυτό το θέμα γιατί πληροφορίες μου λένε ότι και εκεί έχει ένα θεματάκι και κολλάει όλη η ιστορία. Ναι. Θα το δούμε. Νομίζω από Πέμπτη και μετά θα ίσως να έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ωραία. Και να πω κλείνοντας ότι κάτι έβγαλε και μια ανακοίνωση για τον Δημήτρη Τσαδάρη ο οποίος σταμάτησε τον μπάσκετ, έτσι, ο οποίος πέρασε και πρόσφερε αρκετά στον Άρη θεωρώ. Έτσι τον ευχαριστεί ο Δημήτρης Τσαδάρης και αυτός αποφάσισε να κρεμάσει φανέλα. Σε ηλικία 38 αυτά. Πλέον, έτσι. Είναι μεγάλος κι αυτός. Ούτε είναι μεγάλος, μεγάλος 21. Ναι. Πιο μικρός από μένα, από την αλήθεια, αλλά μεγάλος 20. Ωραία, ωραία, σταμάτη. Λοιπόν, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε και τα λέμε ξανά και αύριο από εδώ. Καλό βράδυ, λοιπόν, σταμάτη Μουρελή. Αυτά από το σταμάτη, είπαμε κουβέντα και για NBA και για τον Άρη. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα μαζί μας είναι ο Δόξας με τα μπαχαρικά και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα τα έχει ο Δόξας στον Ολυμπίου Διαμαντή 21 23 15 56 46 και στο doxaspavlaspices.gr η σελίδα του για αγορές από εκεί για τα προϊόντα του Δόξα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι εκπομπής Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Εδώ ακούμε και Kendrick Lamar και όχι τον κουραστικό αυτόν τον Drake. Μου δίνει και τα μούτρα του. Δεν είναι μόνο ότι είναι προκλητικός. Έχει και ένα ύφος, λες και είναι δεν ξέρω και εγώ ποιος. Στο μεταξύ, χθες που πήγε να μπλεχτεί με τον Perkins, μόλις πήγε να πλησιάσει ο Perkins, κανένα 4-5 φουσκωτοί πήγανε γύρω του. Του μάγκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Λέγαμε πριν με το σταμάτη για τα playoff του NBA. Τώρα βλέπω ένα θέμα που αφορά τη σειρά της Βοστόνης με την Φιλαδέλφια. Ο Τζέιλεν Μπράουν είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι, που είναι αύριο. Οπότε, είναι αρκετά πιθανό και αύριο η Βοστόνη, εκτός από τον Ίρβινγκ, εκτός από τον Χέιουαρντ, εκτός από τον Τάις, που λείπουν καιρό, να μην έχει ξανά και τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς με τους Bucks. Δεν έπαιξε το πρώτο με τους Sixers. Δεν φάνηκε η αλήθεια απουσία του, γιατί κάνει μια μεγάλη εμφάνιση οι άλλοι παίχτες, ο Ροζίερ, ο Χόρφορντ, ο Σμαρτ. Και έτσι είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα παίξει. Βλέπω και ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα στην Οκλαχώμα, η οποία
είχε την αποτυχία, είναι η αλήθεια, παρότι φέτος κατάφερε να έχει τη δική της Big 3, να το πω έτσι. Δεν τα πήγε καλά, ούτε καλό μπάσκετ έπαιξε, από την Utah αποκλείστηκε έτσι απλά εύκολα. Και έτσι είναι σε φάση τώρα ξανά αναδιοργάνωσης. Σήμερα είναι το παιχνίδι, το δεύτερο της σειράς, ανάμεσα σε Houston και Utah, στις 3 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Κάτσε να το δω κιόλας. Ναι, όντως, στις 3 η ώρα είναι το παιχνίδι. Αυτά με τα του NBA. Στα μάτια μας είπε λίγο επιγραμματικά το τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Άρη, πηγαίνοντας στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει τώρα την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στις 5. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από 7 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Θα πετύχει έναν Ολυμπιακό σε πολύ περίεργη φάση το Σάββατο. Και όταν λέω σε πολύ περίεργη φάση, εννοώ με τον αποκλεισμό από τους Ζαλγκίρις, με τους τραυματισμούς. Προέκυψε ξανά χειρουργείο για τον Τιλί. Ο Σπανούλης είναι εξαιρετικά αμφίβολος για να παίξει το Σάββατο. Υπάρχουν παίχτες με άλλα προβλήματα επίσης. Οπότε πετυχαίνει το Ολυμπιακό σε μια προβληματική κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αλλάζουν και πάρα πολλά. Ίσως να άλλαζαν αρκετά αν το παιχνίδι ήταν σε συνέχεια πριν από εκείνο το διάστημα της διακοπής. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη διακοπή, το έλεγα και πριν ότι το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα πλέον αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα. Οι τρεις αναπομείνες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου και τα play-off για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν κάποια μικροζητήματα μετά τα φιλικά στη Χαλκίδα με την Κίμη. Ένα με τον Τζάκσον που είχε ένα διάστρεμα, ένα με τον Ζάρα, και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά σήμερα. Οπότε εκτός απροόπτου, το Σάββατο στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας ο ΠΑΟΚ θα είναι πλήρης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η νίκη του Προμηθέα στο ΆΚΑ, που όπως και να το κάνουμε ήταν έκπληξη, ίσως λίγο να χάλασε τα σχέδια του ΠΑΟΚ, και λέω ίσως γιατί αν έκανε δύο νίκες ο ΠΑΟΚ στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια και με τον Προμηθέα να έχει χάσει στο ΆΚΑ και παίζοντας με Λαύριο και με Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, ή με τον Παναθηναϊκό, ένα από τους δύο τελευταίες αγωνιστικές, θα μπορούσε να τον αφήσει πίσω και να είναι τρίτος και να περιμένει δηλαδή το ζευγάρι, τον νικητή του ζευγαριού από την έκτη θέση, είτε αυτό είναι το Λαύριο είτε είναι η Κίμη, πιθανότατα το Λαύριο. Αν τώρα τερματίσει τέταρτος, είναι αρκετά πιθανό να δούμε ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλεονέκτημα έδρας. Εκτός απρόπτου όλα αυτά τώρα, έτσι. Έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές. Υπάρχουν σενάρια διάφορα. Μιλάμε με την πιο λογική βάση. Και με το πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε θα παίξει το Σάββατο με τον Ολυμπιακό. Μετά Τετάρτη πηγαίνει να παίξει στον Πανιόνιο. Ακόμα δεν ξέρουμε οριστικά αν το παιχνίδι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Περιμένουμε απόφαση από το ΑΣΕΑΔ που έχει προσφύγει ο Πανιόνιος, ο οποίος έπαιξε με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών. Είχε τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές. Για την δεύτερη έχει κάνει έφεση και να δούμε αν θα δικαιωθεί στην έφεση και αν το παιχνίδι θα έχει κόσμο στη Νέα Σμύρνη την Τετάρτη. Και τελειώνει η κανονική περίοδος για τον ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή με το παιχνίδι με τον Φαρό. Σε αυτά τα δύο μάτς ίσως να του αρκεί και μία νίκη για τέταρτη θέση. Αν ο Προμηθέας χάσει από το Λαύριο εντός έδρας το Σάββατο, τότε πάλι με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ και με στη λογική ότι χάνει ο Προμηθέας τελευταία αγωνιστική, δηλαδή κάνει 2 ήττες. Ο ΠΑΟΚ πάλι ψάχνει δύο νίκες για να τον αφήσει πίσω του. Είναι δύσκολο. Όπως όλα δείχνουν, ο Προμηθέας θα είναι τρίτος και ο ΠΑΟΚ λογικά θα είναι τέταρτος στο τέλος της κανονικής περίοδου. Να δούμε λίγο. Κάτι άλλο είχα εδώ πέρα έτοιμο. Ανέβασε λίγο, Τζον. Το ήθελα, το είχα δει πριν και το είχα αφήσει σε μια γωνία. Πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε συνάντηση κορυφής με τον Patrick Bauman, τον ισχυρό άντρα της FIBA στο κομμάτι των διοργανώσεων. Κάπου σήμερα νωρίτερα υπήρχαν και δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Basketball Champions League, του κυρίου Κομνηνού, που επιβεβαίωσε αυτό που ξέρουν όλοι, ότι έχουν γίνει κουβέντες ανάμεσα σε Champions League και Παναθηναϊκό.
Σήμερα φαίνεται ότι έχει γίνει μια συνάντηση του Γιαννακόπουλου και με τον Πάτρικ Μπάουμαν. Γενικά, ή μάλλον όχι, δεν έγινε σήμερα, δικό μου το λάθος. Την Πέμπτη είναι να γίνει η συνάντηση, προγραμματίστηκε σήμερα και είναι να γίνει την Πέμπτη, καθώς έτσι κι αλλιώς ο αξιωματούχος της FIBA θα είναι στην Αθήνα λόγω του Final Four του Champions League. Και είναι και αυτό ένα ακόμα επεισόδιο, να το πω έτσι, στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ο Παναθηναϊκός φεύγει από την Ευρωλίγκα για να παίξει χρόνο στον Basketball Champions League. Αυτό φυσικά και αλλάζει πολλά πράγματα, εφόσον γίνει. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την Ευρωλίγκα. Η δεύτερη θέση Ελλάδος μπορεί να αδειάσει, φεύγοντας αν φύγει ο Παναθηναϊκός, θα καλυφθεί. Η Ευρωλίγκα έχει προγραμματίσει πρωτάθλημα με 18 ομάδες του χρόνου για να κοινώσει την Βιλερμπάν και την Μπάγκερν Μονάχου. Από Γαλλία και Γερμανία αντίστοιχα για την επόμενη σεζόν. Αν ο Παναθηναϊκός τελικά αποχωρήσει, θα βάλει άλλη ομάδα από την Ελλάδα, από αλλού. Και αν από την Ελλάδα, ποια θα είναι. Είναι λίγο αυτό που έχω πει αρκετές φορές, όλο αυτό το τελευταίο καιρό που υπάρχει αυτό το ζήτημα του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου κυρίως με τον Μπαρτομέου. Είναι εντελώς αχαρτογράφητα αυτά τα νερά. Και περιμένουμε να δούμε. Και προσωπικά κρατάω και μικρό καλάθι. Αλλά ξαναλέω έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τον Γιαννακόπουλο να γράφει και να λέει αυτά που γράφει και αυτά που λέει για τον Μπερτομέου, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Οπότε γίνονται και αυτές οι συζητήσεις, νομίζω έχουν γίνει και νωρίτερα, όταν ο Γιαννακόπουλος είχε πάει στη Γενέβη στα γραφεία της FIBA, ανάλογες κουβέντες. Φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της αλλαγής, δηλαδή της εισόδου, να το πες, του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ Champions League, να δρομολογείται σιγά σιγά και επισήμως. Θα το δούμε. Έτσι το αναφέρουμε, το βλέπουμε, το έχουμε στο μυαλό μας, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι σαν ηλυμένη απόφαση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, ότι υπάρχουν αποστάσεις του ενός από το άλλο. Λοιπόν, σήμερα είναι γνωστοί και οι διαιτητές της 24ης και της 25ης αγωνιστικής. Στο μεγάλο παιχνίδι που είναι αυτό το άρθρο με τον Πανιόνιο, και λέω μεγάλο γιατί είναι μεγάλο ντέρμπι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στη βαθμολογία, ορίστηκε ο Αναστόπουλος, ο Καρακατσούνης και ο Τζαφλέρης μάλιστα. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι ο Πουρσανίδης, ο Παναγιώτου και ο Βαρδάλος. Στα παιχνίδια της 25ης αγωνιστικής για τις ομάδες μας, στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Σκηνάς, ο Ψαριανός και η Τσαρούχα. Φοβερή τριάδα. Στο παιχνίδι του Άρη με το Ρέθυμνο, ο Μάνος, ο Δεσλής και ο Θεονάς. Το αναφέρω και αυτό γιατί σήμερα γίνανε γνωστοί οι διαιτητές. Ξέρω ότι δεν έγιναν και για την τελευταία αγωνιστική, αφού γίνανε για δύο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το αναφέρουμε και αυτό. Λίγο μία τελευταία βόλτα πρωτού κλείσουμε. Και από μικρότερες κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα από Α2. Θέλω λίγο το χρόνο μου βέβαια εδώ για να βρω αυτό που θέλω. Έτσι κι αλλιώς ξεκαθαρίσει και τα πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Η τελευταία αγωνιστική είναι μπροστά μας. Η πρώτη τελευταία της κανονικής περίοδου είχε μια εύκολη νίκη για τον Ηρακλή απέναντι στην ΑΕΛ που είναι πεσμένη. Νίκησε με 89-110 και πολύ μεγάλο σκορ. Το Περιστέρι με το Μαρούσι ήταν στο 96-78, νίκησε ανοίγει υπεδούχη. Αρκαδικός με το Χολαργό 67-82. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα σενάριο που θέλει το Χολαργό να συγχωνεύεται με τα Τρίκαλα για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν τα Τρίκαλα το θέλουν. Σίγουρα το θέλουν γιατί και πέφτουν στην Α2 και κάποια χρέη έχουν. Απλά δεν ξέρω αν τα χρέη είναι τέτοια που επιτρέπουν στο Χολαργό να χωθεί έτσι. Απλά το αναφέρω γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνουν τα διάφορα σενάρια που έχουν να κάνουν με συγχωνεύσεις, οι οποίες και τις φορές δεν είναι μόνο σενάρια. Η Λίβερπουλ κάνει το 0-1, οπότε δύσκολα τα πράγματα για να ανατραπεί η κατάσταση. Ο Μανέ το βάζει στον γκολ στα 9, λάθος του να εγκολά να πρόλαβα να δω καλά, βγήκε στην κόντρα η Λίβερπουλ, 0-1 με το Μανέ. Τι να κάνει τώρα, παιδιά, η Λίβερπουλ να βάλει 5 γκολ, δηλαδή να βάλει Ρώμα. Δεν γίνεται. Εντάξει, ξέρω εγώ. Θα μου πεις με τη Λίβερπουλ έχουν γίνει πάρα πολλά κατά καιρούς και τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα να φάει 5 σε αυτό το σημείο στον ημιτελικό Champions League, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, θα είναι
Τρομερά μεγάλη έκπληξη. Ενώ ο Νέγκολαν έχει κάνει πολύ φθηνό λάθος. Την παίρνει ο Μανέ, πλασάρει και κάνει το 0-1. Συνεχίζουμε με την Α2. Ερμής Αγιάς με το Δούκα 92-81 γηπεδούχοι. Καρδίτσα Δόξα Λευκάδας 66-57. Παπάγου Εθνικός 68-75. Απόλλων Πάτρας ψυχικό 72-69. Και Καστοριά Αμίντας 83-88. Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Α2 είναι το Σάββατο, όλα τα μάτια στις 5, Μαρούσι Λάρισα, Αμίντας Περιστέρη, Ηρακλής Αρκαδικός, Χολαργός Ερμής Αγιάς, Δούκας Καρδίτσα, Δοξαλευκάδας Παπάγου, Εθνικός Απόλλων Πάτρας και Ψυχικού Καστοριάς. Όσον αφορά τον Ηρακλή, έχουμε πει ότι δεν αλλάζει κάτι στο κομμάτι του αντιπάλου του. Είναι και μαθηματικό πια, τον Απόλλωνα Πάτρας θα αντιμετωπίσει. Έχει τις δύο ήττες από τον Απόλλωνα Πάτρας στην κανονική περίοδο. Το πρώτο μάτς είναι στο Ιβανόφιο. Θα πρέπει να πάρει αυτό, να κάνει μια νίκη στην Πάτρα μετά, να ξαναφέρει τη σειρά στο Ιβανόφιο και εκεί να κριθεί η πρόκληση. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για τον Ηρακλή. Αλλά έτσι είναι το format, να το πω έτσι, της Α2. Και θα πρέπει να βρει έτσι τον τρόπο να το αντιμετωπίσει ο Ηρακλής έχοντας τις δύο ήττες από τον Απόλλωνα Πάτρας. Λοιπόν, αυτά τα δικά μας. Δεύτερη ώρα μαζί μας είχαμε την Auto Glim Παντελίδης με μπαταρίες, με λιπαντικά, με χημικά, με αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα, 2310-938-875. Είχαμε μαζί μας και το hair salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5, 2310-282-700, Facebook και Instagram George Mascas Hair Salon. Η ομορφιά δεν έχει φίλο, έχει όμως το χώρο της στον Γιώργο Μάσκα, το hair salon του Γιώργου Μάσκα. Λοιπόν, αυτά από εμάς και με γκολ στο Ολύμπικο για τη Λίβερπουλ, οπότε βλέπω πολλά παιδιά που πήραν τις πίστες στους Γιάννη μου και περίμεναν τη Ρώμα να μην το ζούνε, ότι ζήσαμε τη Μπαρτσελώνα, που η Ρώμα έχει κάνει όντως μια πολύ μεγάλη ανατροπή, και αν βάλει και ένα δεύτερο Λίβερπουλ, βλέπω μετά να γυρνάμε σπίτι να βλέπουμε MasterChef, φίλε Γιάννη. Γιατί το παιχνιδάκι εδώ θα έχει καθαρίσει από πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος Μπαλαντέρ στο Λίμπερο μέχρι και τις 12. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο εδώ στις 8 με πλήρες team και με Σταμάτη Μουρελή. Θα έχουμε να πούμε πάλι αρκετά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.